Ήταν πολύ εντυπωσιακό. Ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό το οποίο ακούστηκε πάνω για ανοιχτό προϋπολογισμό και ότι ο ρόλος του είναι τόσο απλός ώστε να βοηθήσει οικονομικά αυτή την... Меня тут никаких ограничений, и ваша роль очень простая, просто финансировать деятельность университета. А что может добавить ДНТА? Конечно, что ты берешь на простасу. Что для вас значит? Я не совсем понимаю вопроса. Вы имеете, что значит открытый бюджет? Ты рада, ты семейный, а не что с проипологизмом? Что? Что значит для вас вот эта новая деятельность, которая сегодня была? Это не новая деятельность. Мы финансируем разные направления подобного характера. Мы знаем, на кенуре взрастает, а мы с Клибан разумеем диафоры с паромия с Евросис и диафоры с паромия с Катакинси взрастает. В прошлом году мы подписали соглашение финансирования кафедры славянских языков в университете Иоанна Каподистрия. Мы с υπογράψαμε αντίστοιχο συμβόλαιο συνεργασίας, μνημόνιο συνεργασίας με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την ίδρυση και χρηματοδότηση της έδρας σλαβικών σπουδών. Είναι πανέτο βαστό μου για ρωσική γλώσσα. Σαφώς εκεί ως βάση, ως κύρια βάση είναι ρωσική γλώσσα. Είναι ρωσική γλώσσα και σλαβική φιλολογία. И с моей точки зрения он достаточно успешный. И когда ты дитя мало сильно пара более эпитехимения, MBA и дальше. Более 400 студентов. Пана по тетракоси фитутесопи фитун тораики. Я могу сейчас ошибиться где-то более 15-16 профессоров, профессорско-преподавательского состава. Και αν μπορώ να κάνω λάθος, αλλά νομίζω είναι πάνω από 15 καθηγητές ή άλλο επίπεδο διδάσκοντες σε αυτή την έδρα. Я посчитал, что прошло время. Ήρθε λοιπόν η στιγμή. То же самое сделать более уже углубленно, сделать в университете Аристотеля. Να κάνουμε αντίστοιχη δραστηριότητα, αλλά ενδεχομένως σε καλύτερη επιστημονική βάση, σε πιο, με μεγαλύτερη εμβάθυνση μελετών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Здесь, потому что это университет Аристотеля. Καταρχήν, επειδή είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Много здесь детей, я уже говорил, постсоветских греков, детей, внуков. Εδώ φοιτούν, όπως είπα και πάνω, πάρα πολλά παιδιά και τα εγγόνια από τους πρόσφυγες Έλληνες πόντιους από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Δεύτερος γνώμος, δεύτερο κριτήριο για μένα είναι το ότι βρίσκεται στην Βόρεια Ελλάδα. Там, где больше востребованности в русском языке. Και σε αυτό το χώρο στην Βόρεια Ελλάδα είναι μεγαλύτερη ανάγκη της ρωσικής παρουσίας και της ρωσικής γλώσσας. Καποδίστρια, это чисто было связано с Каподистрия. Но η δραστηριότητά μου στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει να κάνει κυρίως με την επωνυμία, δηλαδή με τον τίτλο του Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου. Σας это мои такие интимные вещи. Κατά κάποιον τρόπο είναι δικά μου πολύ προσωπικά στοιχεία, θέματα. Μια κατηγορία βρασί παρτρέτιο ένα Καποδιστριακό. Στο δικό μου γραφείο προσωπικό πάντα είχα το πορτρέτο του Καποδίστρια. Я считаю, что это символ, я бы сказал, неоэллинизма. Я говорю, что он прагматика, Каподистрия не прагматика символ этой новой эллинской истории. И он пострадал и завершил свою жизнь, наверное, из-за того, что делаю сегодня я. И, возможно, мартирился и тελείωσε η ζωή του ακριβώς σε αυτές τις δραστηριότητες, τις οποίες εγώ σήμερα προσπαθώ να τις κάνω. Παρόμοια δηλαδή δραστηριότητα. Ακούσαμε πάνω να λέει τον εαυτό του ότι εγώ ως φιλοξενούμενος στην χώρα σας, το τέλος αποκάλεσε τον εαυτό του Ρωσοπόντιο. Έδειξε να υπάρχει κάποια ενόχληση μάλλον για τους χαρακτηρισμούς από πλευράς Ολυμπιακού ή θέλησε να στηθεί, τι απ' όλα. Εμείς σκαζάλι, εμείς σκαζάλι, σκαζάλι, στέγα Ρωσοπόντιο, σκαζάλι, στο я приглашен в этой стране, таким образом вы показываете свое недовольство касательно тех прав, которые были сказаны.
Όχι, καθόλου. Είναι τιμή και χαμάρι μου. Иногда же, когда вам делают замечания по практике где-то, вы же благодарны? И мне просто напомнили, что я русопонтиец, и я горжусь этим. Я же не только понтиец. Давайте о футболе не будем Λοιπόν, με ακούτε? Έλα, Ελένη. Στο τέλος τι είπε για το ποδόσφαιρο, όχι κανένα σχόλιο? Όχι, κανένα σχόλιο για ποδόσφαιρο σήμερα εδώ.